Ναυτεμπορική. Η αρχαιοτέρα εξ όλων των εκθοθυσών στο είδος της εις ολόκληρον τον κόσμο, οικονομική, εμπορική, βιομηχανική και ναυτική εφημερής. 1950. Άλλη εποχή. Τόσο μακρινή, ονειρική σχεδόν. Τόσο μακρινή που αυτοί που έγραψαν και αυτοί που διάβασαν αυτή τη φράση είχαν μόλις μάθει τους νέους όρους. Δόγμα Τρούμαν, σχέδιο Μάρσαλ, ανασυγκρότηση. Οι πιο ενημερωμένοι μπορεί να είχαν ακούσει για την ευρωπαϊκή κοινότητα άνθρακα και χάλιβα, αλλά δεν ήξεραν τίποτα ακόμα για την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Δεν ήξεραν ότι το Βερολίνο θα σχιζόταν στα δύο. Δεν γνώριζαν κανέναν συνταγματάρχη με το όνομά του, όπως δεν είχαν ιδέα ποιος είναι ο Φιντέλ Κάστρο ή ο Κένεντι, ο βασιλιάς ή τα σκαθάρια. Τόσο παλιά. Και παρόλα αυτά, 1950. Αλλά εδώ λέει η αρχαιοτέρα. Πόσο πίσω πρέπει να πάμε δηλαδή? Πολύ. Ένας από αυτούς, ο Κηδωνιάτης Πάνος Αθανασιάδης, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Καιρό πριν τα τραγικά γεγονότα του 22, είδε τα μαύρα σύννεφα να μαζεύονται. Αποφασιστικός και ρεαλιστής, μαζεύει τα υπάρχοντά του και με το μικρό του αδερφό Τζόρτζι αφήνει την πόλη για πάντα. Πλέει στον Πειραιά, το σίτι της Ελλάδας. Έμποροι, εμπορευόμενοι, πρόσφυγες, ταξιδιώτες, κακοποιοί, ναύτες, μουσικοί, μάγκες και πολισμάνοι, ένα μελίσι ανθρώπων. Έχοντας ήδη εκδώσει στην Κωνσταντινούπολη δίγλωσσο δελτίο για τις θαλάσσιες μεταφορές, ο Πάνος Αθανασιάδης βλέπει ότι το τόσο ζωντανό αυτό λιμάνι του Πειραιά δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Γρήγορος και αποτελεσματικός, με τις όποιες οικονομίες του, αγοράζει μια Remington, στην οποία θα αρχίσει να τυπώνει στις 8 Μαρτίου του 1924. Ναυτικών και εμπορικών δελτίων Πειραιός. Κατάπλη, απόπλη, εμπορεύματα. Εξαγωγές. Μεταξάς, Καμβάς, Μπαρμπαρέσος, Παπαστράτος, Κονιάκ εις Φιάλας και Φύλλα Καπνού σε λιμάνια ξένα. Και εισαγωγές. Αυτοκίνητα λιλιμένα, δέρματα, φάρμακα, υφάσματα, Βακαλάος, φασόλια, ροβίθια, κρόμια και πίτυρα. Πολλά πίτυρα. Ο ίδιος θα διανέμει το φυλάδιο στα ναυτιλιακά και εμπορικά γραφεία, ξεκινώντας έτσι το χτίσιμο της προσωπικής του σχέσης με το λιμάνι και τους ανθρώπους του. Μια σχέση που κράτησε μια ολόκληρη ζωή. Ο σύγχρονος κόσμος βλέπει τον χρόνο γραμμικά και την εξέλιξη σαν μια ευθεία. Αν το έλεγες αυτό σε κάποιον πριν από 2.500 χρόνια, θα γέλαγες την ιδέα αυτή. Για τους αρχαίους, ο χρόνος ήταν κυκλικός και κάθε κύκλος μία εποχή. Το 2021, ο κύκλος έκλεισε. Η ναυτεμπορική επέστρεψε στον Πειραιά, εκεί που γεννήθηκε. Και μια νέα εποχή, ένας νέος κύκλος ξεκίνησε. Με νέα ιδιοκτησία, εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό, νέα μορφή, νέα ιστοσελίδα και ένα υπερσύγχρονο τηλεοπτικό κανάλι συνεχίζει την πορεία της στο μέλλον και την ιστορία. Γιατί ο κύκλος δεν έχει τέλος.